Στην αναμονή βρίσκονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα οικονομικά μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει επίσημα και λεπτομερώ η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Το συνολικό πακέτο είναι ύψου ενό δισεκατομμυρίων ευρώ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τι πολυαναμενόμενε αυξήσει στο δημόσιο, την επέκταση του Market Pass, τη μονιμοποίηση του Youth Pass, έκτακτο βοήθημα σε συνταξιούχου με προσωπική διαφορά, ρυθμίσει για το φορολόγητο και άλλα. Σε αφορά στο επίδομα των 250 ευρώ για του χαμηλοσυνταξιούχου με προσωπική διαφορά, μένει να διευκρινιστεί αν η περίμετρο αυτού του βοηθήματο θα περιοριστεί σε περίπου 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχου ή αν θα διευρυνθεί και σε άλλε ευάλωτε ομάδε. Το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση έχει σπάσει τα νέα μέτρα σε τρει φάσει. Τα πρώτα θα τεθούν άμεσα σε ισχύ, το δεύτερο κύμα θα έρθει το 2024, ενώ θα ακολουθήσουν μέτρα και την επόμενη διετία. Στα μέτρα που θα τεθούν άμεσα σε ισχύ είναι η επέκταση του Market Pass ω τα τέλη Οκτωβρίου ή το δεύτερο σενάριο στα τέλη Δεκεμβρίου. Πέραν του Market Pass, ο Κυριακό Μητσοτάκη ανακοίνωσε ότι από τα μόνιμο χαρακτήρα το Youth Pass. Πρόκειται για το βάουτσερ των 150 ευρώ που δίνεται στου νέου 18 και 19 ετών και το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί σε ταξίδια και πολιτιστικέ δραστηριότητε. Στο δεύτερο κύμα μέτρων περιλαμβάνεται το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, το νέο αφορολόγητο, αυξήσει στι συντάξει και επιδόματα στου συνταξιούχου και η μείωση του ένφια σε όσου ασφαλίσουν τι κατοικίε του έναντι φυσικών καταστροφών. Στην τελευταία φάση βρίσκεται η μείωση των τεκμηρίων κατά 30% που θα έρθει με άλλο νομοσχέδιο και θα αφορά Στη χρήση του 2024. Στη δέσμη των προγραμματικών δηλώσεων περιλαμβάνονται η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα και η σταδιακή κατάργηση του τέλου επιδιδεύματο, τα οποία θα έρθουν σε νομοσχέδιο την επόμενη χρονιά, καθώ η εφαρμογή του είναι προγραμματισμένη από το 2025 και μετά.